Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας συγκέντρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα για ένα γρήγορο χαιρετισμό την κυρία Δώρα Αυγέρη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Αγαπητή Βάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Έστω και αυτές τις λίγες ώρες που είμαι εδώ στο νησί, είναι πολύ σημαντικό το ότι βρίσκω τόσο κόσμο σε μια πολύ μεγάλη και σημαντική προσπάθεια. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές και τον χαιρετισμό του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του Στέφανου Κασελάκη. Καλή επιτυχία. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι στο νησί, στη Λέσβο, εδώ στην πόλη της Μυτιλίνης, σε αυτή την συνάντηση των αριστερών, προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών που έθεσαν ως κοινό τους στόχο, αγαπητή Βάσο, υποψήφιοι με τον συνδυασμό, ως στόχο την αλλαγή πορείας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η ενότητα γεννά πάντα ελπίδα. Την ελπίδα για αλλαγή, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον, την ελπίδα για νίκη. Και αυτή είναι η πρώτη νίκη που ήδη έχει πετύχει η παράταξη αλλαγή πορείας για τα νησιά μας. Κατόρθωσε να ενώσει ανθρώπους από τον δικό μου χώρο, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τους οικολόγους πράσινους, καθώς και δημοκρατικούς πολίτες από όλο το προοδευτικό φάσμα. Παραμερίστηκαν οι υπαρκτές διαφορές, μπήκε μπροστά ένα κοινό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο τον τερματισμό της υπανάπτυξης και της μιζέριας στα νησιά Βορείου Αιγαίου και το πέρασμα σε μια νέα εποχή βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης που θα έχει τους νησιώτες και το φυσικό περιβάλλον και φυσικά τις ιδιαιτερότητες αυτής της περιοχής, της πανέμορφης περιοχής στο επίκεντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από αυτή την ενωτική πρωτοβουλία, έστω και αν οι διεργασίες καθυστέρησαν κυρίως, αυτό είναι ομολογημένο, των δύο εθνικών εκλογών, των εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και ας το παραδεχτούμε και λόγω των διαφορετικών πολιτικών προτεραιοτήτων. Γιατί είναι πάγια θέση μας, είναι πάγια θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αγωνιστούν από κοινού για την ήττα όλων των εκφάνσεων της δεξιάς σε όλα τα επίπεδα, από τους Δήμους και τις περιφέρειες έως την κεντρική κυβέρνηση. Εάν θέλουν να ανοίξει ένας διαφορετικός δρόμος για την πατρίδα μας. Αυτός ο στόχος υπηρετείται με την συμμετοχή στην αλλαγή πορείας για τα νησιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο και στηρίζοντας την υποψηφιότητα, μια γυναικεία υποψηφιότητα αυτή της Βάσο Σκοκλάκα. Η προσπάθεια αυτή αξίζει τη στήριξη κάθε δημοκρατικού πολίτη, προκειμένου να γίνει νικηφόρα. Στις 6 μέρες που απομένουν, στις 6 μέρες που απομένουν έως τις κάλπες και κάτι λιγότερο, καλούνται όλοι οι δημοκράτες πολίτες, όλος ο προοδευτικός κόσμος, να ενισχύσει αυτή την ενωτική προσπάθεια για να ξεφύγει η Λέσβος, όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, από την οπισθοδρόμηση και τις χαμένες ευκαιρίες, για να αλλάξουμε πορεία και στο Βόρειο Αιγαίο. Με αυτές τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, εύχομαι καλή επιτυχία στην παράταξη αλλαγή πορείας για τα νησιά μας και φυσικά καλή δύναμη, υγεία στην υποψήφια Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, στη Βάσο. Τη Βάσα Βάσο Χοκλάκα. Με την νίκη. Κυρία Αυγέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Δουδουνή, βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, σύντροφοι του προοδευτικού χώρου, συναγωνιστές σε αυτή την κοινή προσπάθεια, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου να προλογίσω την αγαπημένη μου φίλη τη Βάσο τη Χοχλάκα, μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε και ζει εδώ στο νησί και δει στη Μυτιλίνη, τη μόνη αυτοδιοικητική υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογές που γεννήθηκε και ζει στη Μυτιλίνη, και είναι σημαντικό αυτό να το λέμε, γιατί οι περιφερειακές εκλογές αφορούν στην πραγματικότητα στη ζωή μας και έχουν να κάνουν με τη γνώση των ίδιων των τοπικών προβλημάτων. Και πρώτα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ένα πράγμα κρίνει όλες τις υποψηφιότητες και ιδίως εκείνες οι υποψηφιότητες που έχουν διατελέσει σε θέση αρχής. Τι έχουν κάνει για αυτόν τον τόπο? Λοιπόν, ο κύριος Μουτζούρης δεν έχει κάνει τίποτα για αυτό το νησί, που είναι και το νησί του. Και απ' την άλλη ο κύριος Στεφανής, ο οποίος ήρθε ως επικεφαλής του στρατού της Νέας Δημοκρατίας για να ανακαταλάβει την περιοχή από τα ανταρκτικά στρατεύματα, ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική. Κάποιοι λοιπόν θέλησαν για αυτόν τον τόπο, για τη Λέσβο και τα νησιά μας, να μπλεχτεί ο δικός μας ο χώρος, ο προοδευτικός χώρος, η Δημοκρατική Παράταξη, σε ένα ίδιο δίλημα, στο οποίο θέλησαν να μας θέσουν και στις εθνικές εκλογές. Θέλησαν να μας οδηγήσουν στο μονόδρομο του παρακολουθήματος της μίας ή της άλλης εκδοχής δεξιάς. Λοιπόν, είναι σαφές από την υποψηφιότητα της Βάσος, από όλο το συνδυασμό, αλλά και τη σημερινή συγκέντρωση, ότι η απάντησή μας είναι η αυτόνομη προοδευτική δημοκρατική πορεία για τη Λέσβο, για τα νησιά, για τον τόπο, σε όλη την Ελλάδα. Και πρέπει να είναι σαφές αυτό, όπως πρέπει να είναι σαφές και η σημασία, να είναι σαφής η σημασία που δίνει η παράταξή μας στις περιφερειακές εκλογές, αλλά και στις δημοτικές εκλογές. Και είναι σαφής αυτή η σημασία, γιατί ακριβώς οι ίδιες οι περιφέρειες δημιουργήθηκαν από εμάς ως θεσμός για να δηλώσουν την αυτοδυναμία, την αυτονομία των τοπικών ζητημάτων και των τοπικών αρχών απέναντι στην κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να υπενήσεται ότι με τον εκλεκτό του υποψήφιο περιφερειάρχη τα πράγματα θα είναι καλύτερα σε σχέση με την κεντρική διοίκηση από ό,τι αν εκλεγεί κάποιος άλλος, και ιδίως η υποψήφιά μας από τη Δημοκρατική Παράταξη, πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ντροπή, γιατί αναιρεί τον ίδιο τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης των τοπικών υποθέσεων. Είναι ντροπή λοιπόν, και πρέπει να το ξέρουν καλά αυτό, ότι θα λάβουν μια δυναμική απάντηση από το λαό της Λέσβου και των νησιών μας. Φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ακόμα ότι μια παράταξη πρέπει να κατεβαίνει με μια πρόταση και ένα όραμα. Μια παράταξη δεν πρέπει να εξαντλείται στις στηρίξεις της από τα κεντρικά πολιτικά όργανα, από την Αθήνα ή αν θέλετε από τους συσχετισμούς στο πεδίο των πολιτικών σχέσεων στην κεντρική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν η παράταξη της Βάσος της Χοχλάκα, η αλλαγή πορείας για τα νησιά μας, είναι κάτι πολύ περισσότερο από την στήριξη των τριών παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της οικολογίας που την στηρίζουν. Είναι πάνω απ' όλα μια πρόταση και ένα όραμα για τα νησιά μας. Και επειδή τα οράματα, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σπάνια βολεύονται στα ελάχιστα πράγματα, και επειδή θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος, γιατί αυτή η παράταξη έχει κάνει πολλά για αυτόν τον τόπο, βλέπω τον Νίκο τον Συφουνάκη εδώ και νομίζω ότι σε αυτόν οφείλεται ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής αναγέννησης της Λέσβου των νησιών, της διατήρησης, της ανάκτησης της πολιτιστικής της ταυτότητας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλα αυτά να τα μεταφράσουμε στο 2023 στο περιφερειακό επίπεδο, και η επικεφαλής αυτής της προσπάθειας και αυτού του οράματος που πιάνει το νήμα της ιστορίας από τις μεγάλες συλλογικές προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης, η συνεχίστρια αυτού του οράματος στις περιφερειακές εκλογές είναι η Βάσο Χοχλάκα. Γι' αυτό πρέπει να στηριχτεί και την καλώ στο βήμα να μας μιλήσει για το όραμα αυτό.